Σταμάτησα αυτό γιατί ήξερα ότι θα τσακωνόμασταν. Το λες, εντάξει, μου το λες τώρα, απλώς δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Μου το, ναι, γιατί σου ξαναλέω ότι ήξερα ότι θα τσακωνόμασταν. Περίμενα να τελειώσω λίγο και θα μου πεις. Όχι, επειδή ανάφερε τη στοχοποίηση και. Θα περίμενα, θα τη μιλήσω και μεγαλώνω. Και θα μου πείτε ό,τι θέλω. Και ο Βασίλης ή ο Φίλιππος ή εγώ ή ο Τζίμα το έλεγαν. Είπα θέλω λίγο 5 λεπτά. Το ίδιο πράγμα θα κάναμε. Είπα λίγο θέλω 5 λεπτά να ολοκληρώσουμε αυτό και πείτε μου μετά ό,τι θέλετε. Και παρερχόμαστε σε σένα. Με τον Αντώνη αυτό το πράγμα ότι μόλις τα ξεκαθαρίσαμε, ήταν και ο Τζόνι μπροστά, δώσαμε τα χέρια μας, μου είπε δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θεώρησα πως όλα είναι εντάξει, το έβγαλα από το μυαλό μου. Τι, Φίλιππε. Εδώ μεταξύ, μισό πάνω σε αυτό το θέμα. Τζόνι, εσύ δεν θυμάσαι καθόλου αυτή τη φράση. Θυμάμαι ότι είπε μια φράση δυνατή. Θυμάμαι ότι είπε μια φράση δυνατή. Α, γιατί είπε στον καλά ότι δεν είναι το άκουσε καθόλου. Έστευα και ήμουν 10 μέτρα πιο πίσω. Αλλά όχι, ήσουν ακριβώ μπροστά. Θεωρώ ότι. Δίπλα μου. Έχει υποθεί. Α, γιατί στον καλά είπε ότι δεν. Άκουσε. Άμα δεν είσαι να το ακούσει. Εγώ ήμουν δίπλα και πήγα να σα χωρίσω κιόλα. Τι να χωρίσει, μα δεν πήγαμε να μαλώσουμε. Ήταν η κίνηση που είχα φορτώσει εγώ, είχε φορτώσει εσύ, γύρισε. Εντάξει, αυτά γίνονται. Αυτό γύρισε και εκείνη τη στιγμή μπορεί να θεώρησε ότι θα. Αυτά συμβαίνουν. Εγώ θεώρησα ότι θα βουτιόμαστε. Οκ, και τώρα λίγο και εσύ, Φίλιππε, που είσαι ένα άνθρωπο που μα ξεκαθάρισε ότι δεν γουστάρει του καυγάδε, δεν μπορεί του καυγάδε, απομακρύνεσαι από του καυγάδε, δεν θε να υπάρχουν εντάσει με σπίτι, δεν θε να έχουμε όλο αυτό το πράγμα. Θεωρώ το είπε για μικρό πράγμα. Περίμενα λίγο. Το έχει πει γενικά από την προηγούμενη εβδομάδα, μα έκανε κήρυγμα για του καυγάδε κτλ. Μας έκανε κήρυγμα τους καυγάδες και τα λοιπά την προηγούμενη εβδομάδα. Και το κομπιδάκι λες. Γενικά. Κομπιδάκι, γενικά. Δεν μπορώ, παιδιά, δεν μπορώ, παιδιά, δεν μπορώ, παιδιά. Τους καυγάδες. Εντάξει, φυσιολογικό το βρίσκω. Κρατάει ένα επίπεδο, όπως λέει, σε αυτό το κομμάτι. Συμφωνώ. Δεν είπα ποτέ αυτή τη φράση. Συμφωνώ μαζί του, το έχεις πει αυτό το πράγμα. Δεν είπα ποτέ τη φράση. Κρατάω ένα επίπεδο σε αυτό το πράγμα. Δεν και υπάρχει αυτό θέλω πράγμα. Να. Όχι, δεν το είπε, αλλά είναι σαν να εννοείται ότι κατά ένα επίπεδο. Ναι, ότι δεν θέλω τους καυγάδες. Αυτό ναι, ναι, ότι αυτό. Δεν του αρέσει να τσακωνόμαστε. Δεν μπορώ τους καυγάδες. Αυτό που είπα λοιπόν, είναι ότι δεν χρειάζεται να πιάνουμε και να πιπηλάμε το ίδιο θέμα χωρίς να υπάρχει κοινό. Όχι, μας δεν μπορούν τους καυγάδες, σας παρακαλώ μην μαλώνετε, δεν μπορώ να μαλώνετε. Όχι, όχι, τσακωμού. Δεν είπα ποτέ αυτές τις φράσεις, μην παραποιείς τα λόγια μου. Όχι, άλλο τσακωμού. Μην παραποιείς τα λόγια μου. Και λίγο θέλω να φτάσω τώρα κάπου. Δύο μέρες πριν τον καλά. Φρόντισε να μην παραποιείς τα λόγια. Δύο μέρες πριν τον καλά, ήμουν όλη μέρα και με τον Αντώνη και με τον Φίλιππο και με τον Ίον και με τον Βασίλη. Κάναμε τις προπονήσεις μας μαζί. Κανένας δεν μου είπε καμία. Δεν μου είπε βασικά τίποτα. Θα έγινε μία μέρα πριν τον καλά. Και κανένας δεν μου είπε τίποτα. Okay, δεν είχα. Εγώ νόμιζα ότι όλα είναι φυσιολογικά. Με τον Αντώνη έχω δώσει τα χέρια μου, όλα ήταν εντάξει. Και λοιπόν, φτάνω στο Φίλιππο ότι, που είναι άνθρωπος που δεν μαλώνει, που δεν θέλει τους καυγάδες και περίμενε την ώρα που θα έρθει τον καλά για να. Για να με πιάσει σε απροετοίμαστο, να με πιάσει σε άγνοια, σε μια αδύναμη θέση και να πει όσα είπε, έτσι. Εγώ αυτό το πράγμα, ας πούμε, δεν το θεωρώ καθόλου φυσιολογικό, δεν το θεωρώ καθόλου σωστό, δεν το θεωρώ.